Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Σοφία Βούλτεψη, η απόφαση του Υπουργείου είναι να φύγει το γραφείο ασύλου από την Αλεξανδρούπολη και να πάει στην Καβάλα. ΑΔΔΙ Εύρου, δίπλα στον αγώνα των εργαζομένων για την παραμονή του γραφείου ασύλου στην Αλεξανδρούπολη. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, άνοιγμα του νερακού σταθμού της Νηφαίας ζητάνε οι φορείς. Louis Vuitton Fall 2021, όταν οι Daft Punk συνάντησαν τη νίκη της Αμοθράκης στο Λούβρο. Θα ξεκινήσουμε με μία δήλωση που έκανε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, μιλώντας στο Σταύρο Αποστολίδη και στο Status Radio. Ρωτήθηκε η κυρία Βούλτεψη για το ζήτημα της μεταφοράς του γραφείου ασύλου από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα. Η κυρία Βούλτεψη, λοιπόν, εμφανίστηκε βέβαιη για αυτήν την απόφαση του Υπουργού του κυρίου Μηταράκη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ναι, έχει αποφασιστεί το γραφείο ασύλου από την Αλεξανδρούπολη να μεταφερθεί στην Καβάλα. Από ό,τι έχει ανακοινωθεί ήδη από τις πρώτες μέρες που ήρθα εγώ στο Υπουργείο είναι ότι το γραφείο ασύλου στην Αλεξανδρούπολη θα κλείσει, καθώς έτσι κι αλλιώς δεν θα υπάρχει εκεί μόνιμη μεταναστευτική διαχείριση. Δηλαδή τι είναι το ασύλο? Είναι ότι πρέπει να λειτουργούν εκεί συνεντεύξεις, επαφές με μετανάστες, ώστε να διαπιστωθεί εάν δικαιούνται διεθνή προστασία ή δεν δικαιούνται. Από την ώρα που η απόφαση κυβέρνησης είναι να μην γίνεται τίποτα από όλα αυτά εκεί, παρά μόνο καταγραφή και όχι δηλαδή κυκλοφορία μεταναστών στον Εύρο για διάφορους λόγους, για να πηγαίνουν για τις συνεντεύξεις, να ξαναπηγαίνουν για τις ενστάσεις τους. Αυτό θα προϋπέθεται δηλαδή μόνιμη διαμονή ουσιαστικά για ένα διάστημα μέχρι που να αποφασιστεί το ασύλό τους. Από την ώρα που δεν θα γίνεται αυτό στον Εύρο, προφανώς το Υπουργείο αποφάσισε να ενισχύσει το γραφείο ασύλου, ας πούμε, άλλης περιοχής όπου αυτό θα γίνεται. Αυτά λοιπόν είπε η κυρία Βούλτεψη. Τώρα την εντονότατη αντίδρασή του στη μεταφορά του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα εκφράζει το νομαρχιακό τμήμα ΑΔΔΙ του Εύρου σε ανοιχτή επιστολή του, με την οποία απευθύνεται μεταξύ άλλων προς τους βουλευτές του Νομού, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ανακοίνωσή της, η ΑΔΔΙ Εύρου καταγγέλει τη μετακίνηση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου της Αλεξανδρούπολης και προαναγγέλει την οργάνωση δράσεων υποστήριξης των εργαζόμενων σε αυτό. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΙ Εύρου καταγγέλει τη στάση της κυβέρνησης, η οποία εκφράστηκε πρόσφατα διαστόματος του Υπουργού του κ. Μηταράκη για μεταφορά του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα. Η κυβέρνηση, λειτουργώντας με συμπεριφορά ρεβασισμού απέναντι στις αντιδράσεις τοπικής κοινωνίας του Εύρου για την επέκταση του κιτ φυλακίου, προειδοποιεί και συνεχίζει να προκαλεί τους κατοίκους του Εύρου με την προοπτική να περάσει στο επόμενο σχέδιο νόμου την μεταφορά του γραφείου, αδιαφορώντας για τους εργαζόμενους σε αυτό και για τη ζωή που έχουν φτιάξει με τις οικογένειές του στην Αλεξανδρούπολη, για τους επαγγελματικούς φορείς που συνδέονται οικονομικά με τις πράξεις του γραφείου και την κίνηση πληθυσμού στην περιοχή, για τους ετούντες άσυλο, οι οποίοι τόσα χρόνια εξυπηρετούνται κατά χιλιάδες. Κάποια από τα κριτήρια για τα οποία είχε επιλεγεί το γραφείο στην Αλεξανδρούπολη ήταν η κομβική του θέση και λόγω της χιλιομετρικής απόστασης που υπάρχει από τα βόρεια σύνορα του Εύρου μέχρι την Καβάλα και λόγω όλων των διαθέσιμων μέσων μαζικής μεταφοράς που διαθέτει. Άλλωστε, το έργο που επιτελεί το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης είναι εντελώς ανεξάρτητο από το που υπάρχουν δομές υπερδομές και από το έργο που επιτελούν αυτές. Άρα δεν μπορεί να τα εμπλέκει αυτά τα δύο στα προσχηματικά του επιχειρήματα. Καταδικάζουμε την κυβερνητική στάση και απαντάμε στον Υπουργό ότι δεν μπορεί να περιπέζει το λαό του Εύρου είτε με δηλώσεις του, είτε με τη συμπεριφορά του, είτε με τη δύναμη που έχει η υπουργική του πένα με τους νόμους που σχεδιάζει. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΙ Εύρου στέκεται δίπλα στον αγώνα των εργαζομένων και του σωματείου τους για τη διατήρηση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη και προτάσει τις λύσεις που προτείνουν και τα δίκαια αιτήματά τους. Την εξυπηρέτηση των δύο δομών Καβάλας και Δράμας από κινητά κλιμάκια, την μίμεντε κατάσταση του γραφείου της Αλεξανδρούπολης στην Καβάλα, την προστασία των θέσεων εργασίας μονίμων και συμβασιούχων. Σε αντίθετη περίπτωση, απαιτούμε τη δυνατότητα επιλογής μετακίνησης των μονίμων και συμβασιούχων σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή και σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου κατά απόλυτη προτεραιότητα. Το νομαρχιακό τμήμα ΔΔΙ Εύρου συντάσσεται με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης και το ψήφισμα που εξέδωσε και καλεί τους βουλευτές του νομού μας, καθώς και όλους τους επαγγελματικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, να το συνυπογράψουν προκειμένου να δυναμώσουμε τη φωνή μας απέναντι σε αυτή την κυβερνητική πολιτική προοπτική μετακίνησης του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης. Για να το ξεκαθαρίσουμε και να γίνουμε κατανοητοί και στον κόσμο που μας βλέπει.
οι υπηρεσίες ασύλου δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με το που υπάρχουν εδώ μέσα. Ξεκάθαρα και απόλυτα. Οι υπηρεσίες ασύλου λειτουργούν εντελώς ανεξάρτητα από το υπόλοιπο μεταναστευτικό θέμα και πρόβλημα. Οι υπηρεσίες ασύλου είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα γραφεία ανάλογα το που σε ποια περιοχή βρίσκω και εξυπηρετούν κόσμο που ετούνται άσυλο από οποιαδήποτε περιοχή της χώρας μας. Μπορεί δηλαδή κάποιος από την Αθήνα, από τη Λάρισα, να έρθει στο γραφείο Αλεξανδρούπολης που είναι περιφερειακό και να κινήσει έτσι όπου πρέπει να κινήσει. Δεν έχει σχέση από το που υπάρχουν δομές. Οι δομές άλλα πράγματα εξυπηρετούν και άλλα υπηρεσίες ασύλου. Υπηρεσία ασύλου. Τα γραφεία της δηλαδή. Είναι το καθηκοντολόγιο και η δική τους δομή είναι εντελώς διαφορετική και ανεξάρτητα από το υπόλοιπο μεταναστευτικό θέμα. Την ίδια ώρα πάντως, ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Κελέτσης διαβεβαίωσε μιλώντας στον Maximum FM και στον Δημήτρη Κολλιό πως το γραφείο της Αλεξανδρούπολης δεν πρόκειται να μετακινηθεί και να πάει στην Καβάλα. Και να ρωτήσω κλείνοντας το εξής. Παρακαλώ. Επιμένει ο κύριος Υπουργός αυτή η κυβέρνηση, γιατί σε αυτή την κυβέρνηση παίχνει το βάρος, με απόφασή του να ταλαιπωρήσει 25 οικογένειες με το γραφείο ασύλου παίρνοντάς το από την Αλεξανδρούπολη και πηγαίνοντάς το στην Καβάλα, όπου δεν χρειάζεται. Δεν θα γίνει. Σας λέω εγώ τώρα, χωρίς να έχω... Ορίστε, βγάλαμε και είδηση. Ορίστε, βγάλαμε και είδηση. Δεν θα γίνει αυτό, κύριε Χολιέ. Δεν θα γίνει. Άντε, μπράβο. Δεν θα γίνει. Αυτό σας το λέω εγώ. Γίνει. Αλλάζουμε τώρα θεματολογία. Στο άνοιγμα του τουρισμού στις 14 του Μάη στοχεύει η ελληνική κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης ITB στο Βερολίνο. Με σύνθημα All You Want is Greece, ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης προσκάλεσε το διεθνές κοινό να επισκεφθεί την Ελλάδα φέτος για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Φέτος και για πάντα το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα. Για να ξαναέλθει το χαμόγελο στα χείλη σας με την ελπίδα ότι θα ξαναπάρετε πίσω τη ζωή, το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός από το βήμα της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης ITB 2021 που φέτος έγινε ψηφιακά. Μάλιστα, η Ελλάδα φιλοδοξεί, εφόσον το επιτρέψουν τα υγειονομικά δεδομένα, να ανοίξει τις τουριστικές πύλες μέχρι τις 14 Μαΐου, όπως είπε ο Υπουργός. Μέχρι τότε, εξήγησε ο κύριος Θεοχάρης, θα εξεταστεί το πιλωτικό άνοιγμα κατά πάσα πιθανότητα στις αρχές Απριλίου με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει με τον εμβολιασμό, όπως για παράδειγμα το Ισραήλ. Ο κύριος Θεοχάρης τόνισε ότι όλα αυτά τα σχέδια θα έλθουν εις πέρα σεβόμενοι τις συνθήκες της πανδημίας. Απευθυνόμενος στους δυνητικούς επισκέπτες της χώρας, ο κύριος Θεοχάρης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πανέτοιμη να τους υποδεχτεί με ένα ολοκληρωμένο πρωτόκολλο για το καλοκαίρι του 2021. Στο πλαίσιο αυτό, οι τουρίστες θα είναι ευπρόσδεκτοι με τις εξής τρεις προϋποθέσεις: να έχουν εμβολιαστεί, να έχουν αντισώματα ή να έχουν αρνητικό τεστ COVID. Στο μεταξύ, επεσήμανε ότι όλοι οι τουρίστες θα υποβληθούν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους όπως έγινε και το προηγούμενο έτος. Μία σημαντική εξάλλου διαφορά σε σχέση με πέρυσι είναι η χρήση το rapid test, που σημαίνει ότι η απομόνωση, εφόσον χρειαστεί, δεν θα έχει την ταλαιπωρία της μετακίνησης από τα καταλήμματα 24 ώρες μετά, όπως γινόταν πέρυσι. Φέτος η διάγνωση θα είναι άμεση και αν υπάρξει κρούσμα θα μεταφέρεται στις κατάλληλες εγκαταστάσεις. Στο σημείο αυτό τονίστηκε ότι όλα τα έξοδα σε αυτή την περίπτωση θα τα αναλάβει το ελληνικό κράτος χωρίς καμία επιβάρηση των ξένων επισκεπτών. Παραμένοντας στο υγειονομικό μέτωπο, ο κ. Σοχάρης ανέφερε ότι οι κανονισμοί προστασίας και ασφάλειας που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες ισχύουν και για τους επισκέπτες της χώρας, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι ενδυναμώνονται οι δομές υγείας στους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς, ενώ παράλληλα δίνεται προτεραιότητα στους εμβολιασμούς των ανθρώπων που εμπλέκονται με την τουριστική βιομηχανία, ακολουθώντας τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων. Κλείνοντας, ο Έλληνας Υπουργός δήλωσε εμφατικά ότι καμία εικόνα δεν θα μπορούσε να απεικονίσει καλύτερα την επιστροφή του τουρισμού στην κανονικότητα από το ελληνικό τοπίο, το ελληνικό χαμόγελο και την ελληνική φιλοξενία. Σήμερα προστίθεται πλέον και η δέσμευσή μας να εγγυηθούμε υγεία και ασφάλεια στον κάθε έναν τουρίστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Καλώς
Έλα. Waters healing, children will smile, unchaining the feeling. I'm feeling free. Αυτά είπε ο κύριος Θεοχάρης σε σχέση με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης εν ώψη του ανοίγματος του τουρισμού στη χώρα μας. Τώρα, το άνοιγμα του συνοριακού σταθμού της Νηφαίας ζητάνε οι φορείς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εν ώψη και του ανοίγματος, όπως είπαμε, του τουρισμού. Μετά τον περσινό αποκλεισμό της Νηφαίας, παρά τις υποσχέσεις Αρκουμανέα για μεικτά κλιμάκια του ΕΟΔΗ στα σύνορα, η συζήτηση ανοίγει ξανά φέτος με τις δηλώσεις του Υπουργού Τουρισμού να προκαλούν ερωτηματικά. Με σύνθημα All You Want Is Greece, ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης προσκάλεσε το διεθνές κοινό να επισκεφθεί την Ελλάδα φέτος για τις διακοπές του. Φέτος και για πάντα το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα. Για να ξαναέλθει το χαμόγελο στα χείλη σας με την ελπίδα ότι θα ξαναπάρετε πίσω τη ζωή, το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα, ανέφερε χαρακτηριστικό ο Υπουργός σε συνέντευξη τύπου από το βήμα της Διεθνής Τουριστικής Έκθεσης ITB 2020. Που φέτος έγινε ψηφιακά. Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο Υπουργός Τουρισμού, έχοντας πάντα κατά νου την πιστή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων, φιλοδοξούμε να ανοίξουμε τον ελληνικό τουρισμό στις 14 του Μάη. Στο περιθώριο της συνέντευξης του, ο κύριος Σοχάρης δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα γίνει το άνοιγμα του τουρισμού και το κυριότερο για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από ποιες πύλες. Μάλιστα, η αναγκαία ύπαρξη υποδομών για τη διενέργεια των γρήγορων τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού εν της πράγμαση μέχρι στιγμής αποκλείει το συνεργατικό σημείο διέλευσης Μακάζα Νηφαία. Η Ελλάδα όχι μόνο δεν έχει σοβαρές υποδομές επί ελληνικού εδάφους, αλλά μάλιστα οι αστυνομικοί της Ελλάς βρίσκονται επί βουλγαρικού εδάφους. Φέτος η περιφέρεια περιμένει τα νεότερα. Ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος πρόσφατα σε τηλεδιάσκεψη με τα επιμελητήρια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δήλωσε πως θα κατασκευαστούν επιτέλους υποδομές στο συνοριακό σημείο διέλευσης Μακάζα Νηφαία. Το άνοιγμα για την είσοδο τουριστών του μεθοριακού σταθμού της Νηφαίας στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα αποτελεί πάγιο αίτημα από την έναρξη της περσινής τουριστικής σεζόν. Μέσα στις αντίξωες συνθήκες λόγω της πανδημίας το καλοκαίρι του 2020, αποφασίστηκε να παραμείνει ανοιχτός μόνο ο σταθμός του Προμαχώνα. Φέτος όμως είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι και έχουμε ως επιπλέον όπλο μας το εμβόλιο. Εκτιμώ ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να λειτουργήσει και ο μεθοριακός σταθμός της Νηφαίας, φυσικά με την τήρηση όλων των απαραίτητων υγειονομικών πρωτοκόλων. Υπενθυμίζω ότι ο δικός τουρισμός είναι βασικός τροφοδότης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικά με τις παρούσες συνθήκες λόγω του κορονοϊού. Περίπου 1,5 εκατομμύριο Ρουμάνοι σε ποσοστό 70% δικός και άλλοι τόσοι Βούλγαροι ταξίδεψαν στην Ελλάδα το 19, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΤ. Όσοι ήρθαν οδικώς είχαν ως κύριο σταθμό διέλευσής τους στην Νηφαία. Όλα αυτά ισχυρίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Αθανάσιος Τσόνης. Από όλα αυτά λοιπόν προκύπτει πως μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει κάτι απτό παρά μόνο υποσχέσεις για το διαφαινόμενο άνοιγμα του συνεργού σημείου διέλευσης Μακάζα Νηφαία σε τουρίστες. Η περσινή εμπειρία αποδεικνύει πως οι υποσχέσεις περισσεύουν. Οι πολιτικοί της περιοχής καλούνται να ζητήσουν σαφείς απαντήσεις για το εάν το σχέδιο της κυβέρνησης για το άνοιγμα του τουρισμού περιλαμβάνει όχι άνοιγμα της Νηφαίας και αν ναι, με ποιες ακριβώς προϋποθέσεις. Είναι επιτακτική ανάγκη και αν θυμάστε καλά αποτελεί πάγιο αίτημα από την έναρξη της περσινής τουριστικής σεζόν. Μέσα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας το καλοκαίρι του 20 αποφασίστηκε να μείνει ανοιχτός μόνο ο σταθμός του Προμαχώνα. Αυτό ίσως δικαιολογούνταν το ότι ήταν μια κατάσταση πρωτόγνωρη, η πανδημία έπιασε τη χώρα προετοίμαστη, αλλά φέτος θεωρώ ότι είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι και με δεδομένο ότι έχουμε ένα επιπλέον όπλο στη φαρέτρα μας που είναι ο εμβολιασμός, εκτιμώ πια ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να λειτουργήσει ο συγκεκριμένος συνοριακός σταθμός. Έστειλα ένα κάλεσμα και ευχαριστώ όλους τους φορείς οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μου, δηλαδή και οι ξενοδόχοι της Θράκης και της περιφέρειας γενικότερα, οι οποίοι με τα προεδρία τους άσκησαν και αυτοί τις απαραίτητες πιέσεις, γιατί θεωρώ ότι είναι μείζονος σημασίας να ανοίξει ο συγκεκριμένος συνοριακός σταθμός. Πήραμε τις διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο ότι είναι θετική, πάντα όμως παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τα υγειονομικά δεδομένα. Δηλαδή, αν συνεχιστούν με σωστό ρυθμό οι εμβολιασμοί και γενικά η υγειονομική κατάσταση παραμένει σε ένα καλό επίπεδο, τότε θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι να ανοίξει ο συγκεκριμένος συνοριακός σταθμός.
Με ανακοίνωση του, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Αλεξανδρούπολης εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του για τη σύσταση αναπτυξιακών οργανισμών που η Δημοτική Αρχή επιχειρεί να ιδρύσει εδώ και αρκετό καιρό και σηκώνει και εμφανίζεται αποφασισμένος να προασπίσει το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, να αγωνιστεί ο Σύλλογος, όπως λέει, για τις κατακτήσεις των εργαζομένων και των συμφέρων των δημοτών. Αποφασισμένος να προασπίσει τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της τοπικής αυτοδιοίκησης και να αγωνιστεί για τις κατακτήσεις των εργαζομένων και των συμφέρων των δημοτών, δηλώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς η Δημοτική Αρχή ξεκινά εκ νέου διαδικασίες για τη σύσταση νέων αναπτυξιακών οργανισμών, όπως αναφέρει, οι οποίοι αποτελούν κόκκινο πανί για τους δημοτικούς υπαλλήλους. Το θέμα της σύστασης αναπτυξιακού οργανισμού είχε απασχολήσει τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τον περασμένο Δεκέμβρη σε μια πολύωρη συνεδρίαση. Εισηγούμενος στο θέμα, ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης, μεταξύ άλλων, είχε επισημάνει πως είμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση και ο Δημότης έχει μαζί μας καλύτερη σχέση από αυτή που έχει με το κράτος. Οφείλουμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε όλα τα θεσμικά εργαλεία και να φανούμε αντάξει στις προσδοκίες των δημοτών. Θέλουμε να φτιάξουμε μεγάλα έργα, έχουμε όλοι τόσο επιθυμίες όσο και οράματα. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε κονδύλια που υπάρχουν, που ήδη λιμνάζουν, καθώς και τα υπόλοιπα χρηματικά ποσά που υπάρχουν στα ταμεία όλων αυτών των εργαλείων, κάνοντας λόγο για διαχρονική αδυναμία του δημοσίου να ανταποκριθεί στις ανάγκες και για τεχνικές υπηρεσίες που είναι στα όρια τους λόγω του φόρτου και της γενικότερης υποστελέχωσης. Μετά από εξαντλητική συζήτηση και τοποθετήσεις πολλών δημοτικών συμβούλων από όλες τις παρατάξεις, η δημιουργία αναπτυξιακού οργανισμού στο Δήμο απορρίφθηκε αφού καταψηφίστηκε από 21 συμβούλους, λαμβάνοντας θετική ψήφο από τους υπόλοιπους 20. Υπενθυμίζεται πως οι αναπτυξιακοί οργανισμοί περιγράφονται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ως ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, αλλά όχι αυτονομία, με σκοπό την υλοποίηση αναπτυξιακών πολιτικών. Συγκεκριμένα, οι αναπτυξιακοί οργανισμοί, συμπράττοντας με τους ΟΤΑ, συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και έχουν ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, συνδέσμων Δήμων και περιφερειακών ενώσεων Δήμων και ΕΔΕ και ΕΝΠΕ, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των Δήμων και των περιφερειών, την ορίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλησης και αηφόρου ανάπτυξης. Πληροφορούμαστε ότι ξεκίνησαν εκ νέου διαδικασίες για τη σύσταση νέων αναπτυξιακών οργανισμών, όπως τους ονομάζει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι έχουν κατ' επανάληψη απορριφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Με τη δημιουργία αυτών των οργανισμών, η Δημοτική Αρχή του Δήμου μας αποκτά ένα σημαντικό εργαλείο για να προχωρήσει σε ιδιωτικοποίηση δημοτικών υπηρεσιών, να αξιοποιεί τα κονδύλια για επενδύσεις προς όφελος εργολάβων, επιφέροντας με τοπικό χτύπημα στη μόνιμη και σταθερή εργασία, δημιουργώντας παράλληλα ένα νέο μηχανισμό για την αφέμαξη των χρημάτων των δημοτών. Εδώ όμως πρέπει να κρίνουμε με βάση και την εμπειρία από το αμαρτωλό παρελθόν των δημοτικών αναπτυξιακών εταιριών, ΔΠΑ, ΑΝΕΤΑ, που χρεοκόπησαν, φορτώνοντας τα χρέη στο Δημότυπο μέχρι σήμερα αποπληρώνει. Πρόκειται για ένα καλωστημένο σχέδιο αρπαγής των αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών του Δήμου μας, με στόχο να ενισχυθεί το κεφάλαιο από το υστέρημα των δημοτών, παρακάμπτοντας κάθε ελεγκτικό μηχανισμό, διευκολύνοντας κάθε διαδικασία, χωρίς όμως να υπάρχει καμία διαφάνεια και αξιοκρατία. Συγκεκριμένα, θα αρκεί μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Οργανισμών για να εκχωρηθεί οποιαδήποτε δημοτική υπηρεσία σε εργολάβους. Το τι θα επιλέγεται κάθε φορά να εκχωρηθεί θα εξαρτάται από το καταστατικό του οργανισμού, που όπως διαπιστώνουμε αφορά όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Δημοτική Αρχή επικαλείται διαρκώς ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού και θα παρεμβαίνουν οι οργανισμοί στο σύνολο των υπηρεσιών. Ποιες ενέργειες έκανε η Δημοτική Αρχή για αυτή την έλλειψη προσωπικού, πώς διαχειρίζεται το υπάρχον προσωπικό, γιατί απαξιώνονται και υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες εδώ και καιρό? Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αλεξανδρούπολης δηλώνει αποφασισμένος να προασπίσει τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, να αγωνιστεί για τις κατακτήσεις των εργαζομένων και των συμφέρων των δημοτών. Δηλώνουμε ξεκάθαρα και κατηγορηματικά προς κάθε κατεύθυνση ότι οι παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις μας μαζί με την Ομοσπονδία μας ΠΟΕ ΟΤΑ θα είναι δυναμικές και μαζικές για να αποτρέψουμε την πλήρη ιδιωτικοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών. Τις επίγουσες ανάγκες προστασίας και διασφάλισης της υγείας όλων μας και κυρίως των ευάλωτων συνανθρώπων μας λόγω της υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε ο κορονοϊός, προτάσει ο διοικητής του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, Βαγγέλης Ρούφος, στον απολογισμό του 2020, τον οποίο παρουσίασε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γραπτός, έχοντας οριστεί ότι στις 28 πρώτου του 20 από το Υπουργείο Υγείας ως ένα από τα 13 νοσοκομεία αναφοράς για τον κορονοϊό είναι και το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Τον απολογισμό της έως τώρα θητείας του έδωσε στη δημοσιότητα ο διοικητής νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, Βαγγέλης Ρούφος. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι η έναρξη της θητείας του συμπίπτει σχεδόν με την έλευση της πανδημίας στην Ελλάδα, την ώρα μάλιστα που το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης ορίστηκε εξ αρχής ως ένα από τα 13 νοσοκομεία αναφοράς της χώρας για τη συγκεκριμένη νόσο. Αμέσως μετά τον ορισμό στις 28 πρώτου του 2020 από το Υπουργείο Υγείας ως ένα από τα 13 νοσοκομεία αναφοράς για τον κορονοϊό, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης προχώρησε άμεσα στη συγκρότηση ομάδα
ομάδας διαχείρισης της κρίσης και την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιασμού δράσεων τριών φάσεων για την αντιμετώπιση των άμεσων και έκτακτων μελλοντικών αναγκών. Σταδιακά αναπτύχθηκαν 21 κλίνες ΜΕΘ, 3 θάλαμοι αρνητικής πίεσης στη ΜΕΛ και 118 κλίνες νοσηλείας σε 4 κλινικές με εξελιγμένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για την υποστήριξη της απομονωμένης νοσηλείας ασθενών, ενώ ολοκληρώθηκε έγκαιρα και η προμήθεια εξοπλισμού βιοιατρικής τεχνολογίας και αναλώσιμου ιατρικού υλικού. Σημειώνεται ότι μέσω ΕΣΠΑ απορροφήθηκαν κονδύλια ύψους 1.260.000 ευρώ που επενδύθηκαν σε νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για τη μάχη ενάντια στον κορονοϊό. Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης στο Νοσοκομείο Πιστοποιημένο Κέντρο Μοριακής Διάγνωσης για τον κορονοϊό πραγματοποίησε σχεδόν 49.000 μοριακούς ελέγχους από την εμφάνιση της λίμωξης στην περιοχή μας, με τους 30.564 ελέγχους να αφορούν δείγματα που προέλθαν από νοσοκομεία της ευρύτερης περιφέρειας, ενώ 17.651 σε πολίτες ή ασθενείς που προσήλθαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Κατά το προηγούμενο έτος, νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ COVID 133 ασθενείς, στην ΜΕΛ 195, στις κλινικές COVID 998 και 179 ασθενείς στο πλαίσιο της ιατρικής διερεύνησης για κορονοϊό. Περισσότεροι από 2.000 ασθενείς με κορονοϊό παρακολουθήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής Ειδικών Λοιμώξεων και τους ιατρούς του νοσοκομείου, όντας απομονωμένοι στις οικίες τους. Δημιουργήθηκε ειδική τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για το κοινό και δίκτυο διασύνδεσης για τις κλινικές COVID 19 του νοσοκομείου για την υποστήριξη των νοσηλευομένων. Σε ό,τι αφορά στον έλεγχο της διασποράς του ιού, μεταξύ άλλων, θεσπίστηκαν μέτρα προστασίας για ασθενείς και προσωπικό, καθορίστηκαν τα στάδια διαχείρισης ύποπτων και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, τοποθετήθηκε θάλαμος απομόνωσης παραπλεύρος των ΔΕΠ για την ασφαλή λήψη δειγμάτων για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου. Εν τω μεταξύ, στις 8 πρώτου του 2021 άρχισε ο εμβολιασμός με τον εγγενιασμό των τριών εμβολιαστικών γραμμών του νοσοκομείου και μέχρι σήμερα έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 6.300 πολίτες. Για την κάλυψη των πάγιων αναγκών αλλά και αυτών που δημιούργησε η πανδημία, το ανθρώπινο δυναμικό ενισχύθηκε κατά 36 άτομα σε ιατρικό προσωπικό, 79 σε νοσηλευτικό και 23 σε υπόλοιπο προσωπικό. Το 2020 εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 27 εξειδικευμένα έργα ύψους 15.097.000 ευρώ, τα οποία εξυγχρονίζουν το ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και ενισχύουν τις υποδομές του νοσοκομείου, συμβάλλοντας στην ουσιαστική εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων. Τώρα επίσημη και με τη Βούλα είναι πλέον η σύμπραξη της Δημοτικής Παράταξης της Δημοτικής Αρχής Δήμος για Όλους, πρώτα εσύ με 4 συμβούλους της ΑΝΑΣΑ, μετά και την ανακοίνωση των προγραμματικών δηλώσεων που αναγνώστηκαν από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Κολιό, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης. Επίσημη και με τη Βούλα είναι η σύμπραξη της παράταξης της Δημοτικής Αρχής Δήμος για Όλους, πρώτα εσύ, με 4 συμβούλους της ΑΝΑΣΑ, μετά την ανακοίνωση των προγραμματικών δηλώσεων που αναγνώστηκαν από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος Δημήτρης Κολιός, η σύμπραξη έγινε σύμφωνα με την νομοθεσία και βάσει συγκεκριμένων αρχών και προγραμματικών δηλώσεων. Ανάμεσα σε άλλα, λοιπόν, τονίστηκε και συμφωνήθηκε. Η Δημοτική Διοίκηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης οφείλει να υπερβαίνει τις κομματικές ιδεολογικές χωριστικές γραμμές, προτάσσοντας τα συμφέροντα των δημοτών. Ο καθένας που μετέχει τη σύμπραξη διατηρεί τις κομματικές ιδεολογικές αναφορές του, όμως δεν επιτρέπει αυτές να υπονομεύσουν το πνεύμα συνεργασίας και σύνθεσης, καθώς και την διεκδικητική πολιτική και προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου έναντι της κάθε κυβέρνησης και έναντι κάθε κόμματος. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία της σύνθεσης και της συνεννόησης δυνάμεων μας δίνει τη δύναμη να αγωνιζόμαστε ακόμα πιο αισιόδοξα για να προσφέρουμε ένα ακόμα καλύτερο μέλλον στους συνδημότες μας. Η σύμπραξη είναι η εγγύηση για να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε με επίκεντρο τον άνθρωπο. Όπως είναι γνωστό, ο επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ, Γιάννης Καρυπίδης, για μία σειρά από λόγους που κοινοποίησε και δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες, δεν συμμετέχει στη συγκεκριμένη σύμπραξη. Σύμφωνα με την νομοθεσία, από τη στιγμή που τα 3/5 της παράταξης έχουν επιλέξει τη συμπόρευση με τη Δημοτική Αρχή, όποιος δεν υπογράφει τη σύμπραξη, είτε σιωπηλώς συμφωνεί και εντάσσεται σε αυτή, είτε δηλώνει την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε το ερώτημα στον κύριο Καρυπίδη, ο οποίος είπε ότι επιφυλάσσεται μέχρι να λάβει διευκρινιστικές απαντήσεις που έχει ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο, κάνοντας λόγο για ασάφειες του νόμου. Αφού κατατέθηκε σήμερα το πρακτικό της σύμπραξης, με την οποία διαφωνώ κάθετα και οριζόντια για τους λόγους που ανέφερα σε δελτίο τύπου που ανήρτησα σε όλα τα τοπικά μέσα την Κυριακή, με προέτρεψε να κάνω δήλωση ανεξαρτοποίησης, δεν έγινε κάτι τέτοιο, χωρίς να είναι σαφές από τον νομοθέτη τι μέρη γενέστε από αυτούς που διαφωνούν με τη σύμπραξη. Έστειλα σήμερα εγγράφος έτοιμα στο Υπουργείο και περιμένω απάντηση. Αν όμως προβλέπετε, δηλώνω την ανεξαρτοποίησή μου. Αυτό όλο θα είχε αποφευχθεί αν, αφού γνωρίζαμε ότι θα συνεδριάσει το ΔΣ σήμερα 8 Τρίτου, είχε κατατεθεί το πρακτικό. Το πρακτικό δεν μπορούσε να κατατεθεί πριν από το Δημοτικό Συμβούλιο ούτως ή άλλως. Είχε κατατεθεί το πρακτικό της σύμπραξης νωρίτερα. Πού να κατατεθεί το πρακτικό της σύμπραξης? Σήμερα υπογράφηκε, σήμερα κατατίθεται
στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί θα μπορούσα να είχα καταθέσει την ανεξαρτοποίησή μου νωρίτερα, επειδή θα είχα απάντηση από το Υπουργείο. Αυτά μας λέει ο κύριος Καρυπίδης. Από τον κύριο Καρυπίδη, που δεν νομίζω ότι είστε εδώ. Είναι μια κουβέντα, μπορώ να απαντήσω. Αναφέρατε κάτι το οποίο. Κύριε Καρυπίδη, με ψέγετε επειδή σας ενημέρωσα και δεν θέλησα να μπω σε καμία διαδικασία να φέρω τη σύμπραξη αυτή τη στιγμή και εσείς να πείτε, μα πότε έγινε αυτό, γιατί να σας παγιδεύσω. Ίσα-ίσα ήμουνα ειλικρινής απέναντί σας και σας είπα ότι μετά από επικοινωνία όπου είχαμε το Υπουργείο Εσωτερικών και τον κύριο Γαλάνη, ο άνθρωπος μας είπε, από τη στιγμή λοιπόν που τα 3/5 της παρατάξεως υπέγραψαν, γίνεται λοιπόν η σύμπραξη και αν κάποιος δεν υπέγραψε, σιωπηλός ανήκει στη σύμπραξη. Αυτό ακριβώς σας είπα και σας είπα λοιπόν όχι να δηλώσετε ανεξαρτοποίηση, να καταθέσετε αίτημα. Θα μπορούσα να μην το κάνω και σιωπηλός να έρθω εγώ σήμερα εδώ και να φέρω μονάχα το πρακτικό της συμπράξεως και εσείς να κάθεστε να φωνάσετε. Ήτανε κακό το ότι ήμουν ειλικρινής. Ειλικρινής, λάθος μου λοιπόν, επειδή ήμουν ειλικρινής απέναντί σας και σας πήρα ένα τηλέφωνο για να σας ενημερώσω το τι μέλη γενέστε και τι πρέπει να πράξει. Αυτά όσον αφορά το αίτημά σας. Μπορώ να πω μία κουβέντα, κύριε Κουλέ, μία κουβέντα. Ορίστε, κύριε. Ορίστε. Δεν σας ασκώ καμία κριτική ούτε καμία μορφή, κύριε Κουλέ. Απλώς, αφήστε με λίγο να πω το σκεπτικό μου. Με ενημερώσετε σήμερα στις 12 η ώρα. Με αυτά τα λίγα που γνωρίζω. Πολύ έτσι, καλά σας. Πολύ καλά έκανα. Έτσι, και μετά την ανακοίνωση, το κοινό ανακοινωθέν, έτσι, το έψαξα και λίγο. Και επειδή δεν είμαι ειδικός, με αυτά τα λίγα που γνωρίζω και συμβουλεύτηκα και άλλους 2-3 ειδικούς δικηγόρους, ο νομοθέτης, υπάρχει μια ασάφεια πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Οπότε δεν μπορούσα να γνωρίζω εγώ όταν μου ζητήσατε ότι πρέπει να δηλώσω την ανεξαρτητοποίηση. Δεν σας είπα ότι πρέπει να δηλώσετε πρώτα απ' όλα. Σας είπα ότι πρέπει να καταθέσετε έτοιμα. Έτοιμα. Θα μπορούσα να μην το κάνω, κύριε Καρυπίδη, και να προχωρήσω άμεσα στο πρακτικό της σύμπραξης. Και εσείς σήμερα και να φωνάζετε τώρα εσείς ότι εγώ διαφωνώ με τη σύμπραξη και να σας πω. Πού είναι το έγγραφο που μου φέρατε ότι διαφωνείτε, κύριε? Ωραία. Μου φέρατε έγγραφο ότι διαφωνείτε? Θα το έγγραφο. Απλώς όσον αφορά την ανεξαρτητοποίησή μου, επειδή υπάρχει ένα νομικό κενό, περιμένω απάντηση, κύριε Κολέ. Αλλιώς θα το έκανα. Είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει νομικό κενό. Υπέγραψαν τα 3/5. Υπέγραψαν τα 3/5. Δεν υπάρχει κενό, κύριε Καρυπίδη. Για μένα αν έπρεπε να καταθέσω την ανεξαρτητοποίησή μου, κύριε Κολέ. Εκείνη δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν δεν θέλετε να καταθέσετε ανεξαρτητοποίηση, σιωπηρός ανήκετε στη σύμπραξη. Εσείς είπατε ότι εγώ διαφωνώ με τη σύμπραξη. Ωραία, κάθετε και οριζόντια. Ωραία. Ωραία. Τελειώσαμε. Ωραία. Άρα είμαι ξεκάθαρος, έτσι δεν υπάρχει ούτε σιωπηρή. Δεν είστε ξεκάθαρος. Όπως και εγώ απέναντί σας ήμουν ξεκάθαρος, αγαπητέ μου Γιάννη. Ναι. Η διαφορά μας ήταν, κύριε Κολέ, ότι μου ζητούσατε να καταθέσω την ανεξαρτητοποίησή μου, πράγμα το οποίο δεν υπάρχει κάτι. Δεν σας ζήτησα, αγαπητέ μου. Δεν σας ζήτησα. Θα το πράξετε ούτως ή άλλως. Θέλατε λοιπόν να σας παγιδεύσω. Κακώς. Έπρεπε να σας παγιδεύσω λοιπόν. Να έφερνα εδώ το πρακτικό και εσείς να φωνάζετε διαφωνώ. Τι θα κάνατε, κύριε Καρυπίδη? Θα μπαίνατε στη σύμπραξη? Κύριε Κολέα, θα το έλεγα προφορικός, αφού θα ήμουν στη συνεδρία. Προφορικός, αγαπητέ μου, δεν γίνεται. Γραπτός. Και το γραπτός έρχεται πριν το πρακτικό. Ωραία, τώρα είστε καλυμμένος ότι διαφωνώ με τη σύμπραξη. Εσείς είστε καλυμμένος. Εσείς. Είστε καλυμμένος. Εγώ είμαι καλυμμένος, αλλά μένει να διευκρινιστεί το αν πρέπει να ανεξαρτοποιηθώ ή όχι. Αυτό είναι το θέμα. Τα 3/5 συνυπέγραψαν, αγαπητέ μου. Δεν χρειάζεται να σου πει. Δεν το αμφισβητώ, κύριε Κολέ. Δεν το αμφισβητώ. Μπορούμε να ξέρουμε εμείς αν η παράταξη ανάσα υφίσταται, συνεχίζει και αν ναι, ποιος τίθεται επικεφαλής της, εφόσον ο Γιάννης ο Καρυπίδης διαχώρησε τη θέση του? Ναι. Τι να σας πω εγώ τώρα, ποιος είναι επικεφαλής της ανάσα? Εντάξει, έστω κάποιος από την ανάσα να μας πει αν τίθεται κάποιος επικεφαλής και αν υπάρχει, αν υφίσταται την παράταξη. Να περάσουμε, παρακαλώ, στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν πρέπει να γνωρίζουμε, κύριε Πρόεδρε. Οι υπόλοιποι δεν πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Ρωτήστε τα στελέχη με εμένα. Ωραία, ρωτάω μέσω ημών με ύψινο λοιπόν.
Ποιον ρωτάτε? Μέσω ημών με ύψιλον ρωτάω κάποιον. Ποιος τίθεται επικεφαλής της ανάσα? Ποιος τίθεται επικεφαλής? Αυτό θέλω να ξέρω, ποιος είναι επικεφαλής της ανάσα. Ποιον ρωτάτε, λέω? Ποιον ρωτάτε? Ρωτάω τα μέλη της ανάσα, λοιπόν. Μέσω ημών. Αφού έχουμε σύμπραξη εδώ, ποια μέλη ανάσα ρωτάτε? Δεν υπάρχει, Κώστα, επικεφαλής πια και της ανάσα και το Δήμος είναι ο Ζαμπούκης. Παρακαλώ. Δεν υπάρχει. Αυτό ρωτώ. Υπάρχει ανάσα ή δεν υπάρχει? Ποιο ρωτάτε, τον κύριο Λαμπάκη? Δεν υπάρχει, εντάξει. Εσάς, κύριε Πρόεδρε, ρωτάω. Υπάρχει ανάσα ή δεν υπάρχει? Κακώς με ρωτάτε, κύριε. Διατελέσατε πρόεδρος, κακώς με ρωτάτε. Μάλιστα. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της προηγούμενης και της σημερινής Δημοτικής Αρχής ξέσπασε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης πριν από λίγες ημέρες για το θέμα της κατασκευής του νέου κλειστού γυμναστηρίου. Η κόντρα ξεκίνησε από μια τροποποίηση στον τίτλο του έργου, από τον οποίο απαλληφόταν προσωρινά για να μην κινδυνεύσει η ένταξή του, όπως αναφέρθηκε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, το όνομα του αείμνηστου Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γεώργιου Παυλίδη, και ολοκληρώθηκε με βολές εκατέρωθεν για το τι παρέδωσε η Δημοτική Αρχή Λαμπάκη και τι παρέλαβε η Δημοτική Αρχή Ζαμπούκη. Ο κ. Λαμπάκης ρώτησε το Δήμαρχο εάν δεσμεύεται πως το νέο κλειστό θα λάβει τελικά το όνομα του Γιώργου Παυλίδη. Εμείς το ονοματοδοτήσαμε το 2019. Εννοείται πως θα ονομαστεί Γιώργος Παυλίδης, είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος, με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης να αναφέρει πως υπήρχε ήδη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να ονομαστεί έτσι. Τα πνεύματα οξύνθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης όταν η συζήτηση έφτασε στο θέμα της έγκρισης της δεύτερης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2021, καθώς έγινε εκτενής αναφορά στο έργο του νέου κλειστού γυμναστηρίου, με τη Δημοτική Αρχή να διασταυρώνει τα ξύφη της με την παράταξη του κ. Λαμπάκη. Ο λόγος της έρδας αυτή τη φορά, τόσο το όνομα που θα πάρει το νέο κλειστό γυμναστήριο, όσο και με το τι έκανε τελικά η προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να ολοκληρώσει το έργο αυτό, αλλά και το τι παρέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Κυριάκος Αραμπατζής θέλησε να ενημερώσει το σώμα, λέγοντας ανάμεσα σε άλλα πως η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης έχουν ήδη τελειώσει και τώρα το έργο μπαίνει στη διαδικασία της δημοπράτησης, η οποία αναμένεται πολύ σύντομα να ξεκινήσει. Ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως ουσιαστικά το έργο αυτό ξεκίνησε από την αρχή, από το μηδέν, όπως είπε χαρακτηριστικά, αφού η Δημοτική Αρχή του κ. Λαμπάκη δεν είχε κάνει τίποτα από το 2016 πέρα από ένα σχέδιο το οποίο ήταν εντελώς ανεφάρμοστο, δεν γινόταν, όπως είπε, να κατασκευαστεί με τίποτα. Και έτσι όλα έγιναν από την αρχή. Θα σας ενημερώσω ότι το έργο αυτό έχει τελειώσει εξ ολοκλήρου, τόσο ως προς τις μελέτες, ως προς τα τέλη δημοπράτησης, και είναι σε επίπεδο δημοπράτησης. Τώρα, για το γεγονός ότι υπάρχει 1 εκατομμύριο όλο και όλο μέσα στον προϋπολογισμό για το 2021, είναι γιατί θα ξεκινήσει η δημοπράτηση και να φτάσει να τελειώσουν οι διαδικασίες των ελεκτικών μηχανισμών, των ενστάσεων κλπ. Ενδεχομένως μέσα στο 2021 να χρειαστούν και λιγότερα χρήματα από 1 εκατομμύριο. Αυτά τα έργα γίνονται με πολιετές δαπάνες, οπότε μοιράζονται στα 3 με 4 χρόνια στα οποία διαρκεί η κατασκευή τους. Τον λόγο πήρε ο πρώην Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης, υποστηρίζοντας πως τα όσα είπε ο κ. Αραμπατζής είναι αναλυθή, καθώς η διαδικασία για την υλοποίηση του έργου με ό,τι απαιτούνταν για να ξεκινούσε είχε φτάσει στο 90% και πως τα παρέλαβαν σχεδόν έτοιμα, σχολιάζοντας παράλληλα πως μπορεί να έχασαν τις εκλογές, αλλά τα δικά τους έργα συνεχίζονται. Ωστόσο, ο κ. Λαμπάκης δεν παρέλειψε να εστιάσει και στο ζήτημα της ονοματοδοσίας του γυμναστηρίου, ζητώντας ξεκάθαρη τοποθέτηση του Δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη για το εάν δηλαδή προτίθεται να δώσει το όνομα του Γιώργου Παυλίδη και να τιμήσει τον άνθρωπο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, εξασφαλίζοντας το αρχικό κονδύλι των 3,9 εκατομμυρίων ευρώ όταν ήταν Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην αλλαγή τίτλου που αφορούσε και την κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου Γιώργος Παυλίδης, δεν υπήρξε καμία απολύτως αναφορά. Με αποτέλεσμα, πολύ στενοχωρημένος και πικραμένος, γιατί αυτό το έργο είναι ένα έργο για το οποίο έθεσε τις βάσεις ο αείμνηστος Γιώργος Παυλίδης, με νοθρότητα θα μπορούσα να πω, μου είπε ότι έτσι έγινε εκ παραδρομής. Και βέβαια, όταν του είπα ότι στην πολιτική πρέπει να υπάρχει το υπόβαθρο της ηθικής, γιατί μόνο το γεγονός ότι ένας ο οποίος διαβάζει το κεφάλαιο 5 στη δεύτερη τροποποίηση με τίτλο «Αλλαγή τίτλου» και βλέπει από κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Γιώργος Παυλίδης σε κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης, δεν σκέφτεται τίποτα άλλο, όσο βλάκας και να είναι, ότι αφαιρείται το όνομα
του αείμνηστου του Γιώργου Παυλίδη. Αυτό είναι πολιτικά ανήθικο. Και πραγματικά η στεναχώρια μου, γνωρίζοντας όσο κανένας άλλος τι αγώνα έκανε αυτός ο άνθρωπος για να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε και να ολοκληρώσουμε σε ένα ποσοστό 9% τη μελέτη, όπου στο τέλος δεν μπορέσαμε τα ηλεκτρικά με 24.000 κομμένα από την Επίτροπο. Είχαμε τότε αυτή την κατάρα, τι να κάνουμε, να το ολοκληρώσουμε ως μελέτη και με διάφορα άλλα προβλήματα. Μην γελάτε, κύριε Μπουρδόλη, είστε πολύ μικρός και νέος για να γελάτε απέναντι μου. Πάρα πολύ νέος. Διδαχθείτε από τους παλιούς, κύριε Μπουρδόλη, και μην κουνάτε ανεδέστατα το κεφάλι σας. Επειδή λοιπόν θεωρώ ότι η ηθική είναι πάνω απ' όλα, δεν ξέρω κατά πόσο συνήλθαν και ήρθαν σήμερα να μας πούν αντί άλλης εισηγήσεως ότι όλα τα συνοψίζουν μέσα στην ηθική υπόσταση, δηλαδή στο ότι διορθώνουμε το όνομα μην τυχόν και χάσουμε την χρηματοδότηση. Αλλάξτε το όνομα εκεί που είναι. Είναι ντροπή και κρίμα ο αείμνηστος Γιώργος Παυλίδης, αν υπάρχει αληθινή θρησκεία η οποία προσδιορίζει στον Θεό και μας ακούει, τουλάχιστον εγώ ντρέπομαι που κάθομαι και το συζητάω. Ντρέπομαι ειλικρινά για το κατάντημα αυτού του θέματος. Αυτό είναι ένα κατάντημα στο οποίο δεν έπρεπε να το επιτρέψουμε ούτε καν, αν το ξέρετε, να αναγραφεί εδώ, να αναγραφεί και μόνο έστω για να διορθώσουμε κάτι τυπικό. Η τυπική διόρθωση θα γινόταν στην Αθήνα, όχι εδώ. Ο πρώην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Κουκουράβας θέλησε να ηρεμήσει το κλίμα και να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορεί να γίνει αλλαγή στο όνομα και τοποθετήθηκε ισχυριζόμενος πως η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε κάνει πολλά και σοβαρά βήματα για την εκπόνηση αυτού του σημαντικού έργου. Γιατί μαλώνουμε τζάμπα. Όσοι γνωρίζουν από το πουδέ, πρέπει να ξέρουν ότι δεν αλλάζει έτσι απλά ένα τίτλο εγγεγραμμένου έργου. Και λέω εγώ ότι αν πάμε στην αλλαγή. Ότι αν πάμε στην αλλαγή ενδεχομένως να έχουμε μια καθυστέρηση πέραν του έτους. Οπότε μιλήστε με το Πουδουέ, το έργο όπως έχει εγγραφεί από την αρχή που είναι κλειστό γυμναστήριο Γεώργιος Παυλίδης, έτσι πρέπει να παραμείνει. Είναι Εγώ λέω... Ναι, πέραν αυτό που είπε ο επικεφαλής μας, ότι αυτός ο άνθρωπος, γιατί έτυχε να είμαι εκείνη τη μέρα στο γραφείο, σε 10 λεπτά μέσα έβγαλε τα λεφτά και υποβάλαμε το τεχνικό δελτίο, αλλά και καθαρά λειτουργικά και για εξοικονόμηση χρόνου, δεν αλλάζει τίτλο στο Πουδουέ έτσι εύκολα. Αυτό ήθελα να καταθέσω. Σε κάθε περίπτωση, συνάδελφοι, πολύ σωστά το είπατε. Δεν αλλάζει ο τίτλος. Άρα λοιπόν, τι πάτε να κάνετε. Τι πάτε να κάνετε τότε. Αυτό που θα μπορούσατε να κάνετε και θα ήταν επίσης ανεκτό, θα ήταν να βγείτε με ανακοίνωσή σας, να πείτε τιμάμε τη μνήμη του αείμνηστου Γιώργου Παυλίδη και αυτό που το κάνουμε μόνο και μόνο κατά τύπον, αλλά στην πρόσωψη του γηπέδου θα μπει το όνομά του φαρδιά πλατιά. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, απαντώντας τον κύριο Λαμπάγη και στα πεπραγμένα της δικής του θητείας για το θέμα αυτό, τόνισε πως από το 2016 δεν είχε κάνει τίποτα απολύτως, πως ήταν ένα παρατημένο έργο και πως ήρθε η νέα διοίκηση του Δήμου για να κάνει πράξη ένα πολύ μεγάλο έργο που πράγματι η πόλη έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, αλλά πιάνοντάς το, όπως είπε από την αρχή, για να μπορέσει τώρα η Δημοτική Αρχή να το κάνει πράξη. Κύριε Κουκουράβα, σας ευχαριστώ καταρχήν που το ξεκαθαρίζετε, γιατί φαίνεται ότι αν μιλάει ο κύριος Λαμπατζής ή κάποιοι άλλοι από την διοίκηση του Δήμου, δεν γίνονται εμπιστευτοί. Όντως, αυτός είναι ο λόγος ότι το πρόγραμμα για να βγει σωστά στο ΠΟΥΔΟΕ θα πρέπει να βγει όπως ακριβώς μπήκε στην αρχή του, το 2016. Επιστρέφω πώς έχει, συγγνώμη λίγο, πώς έχει εγγραφεί αυτό, κύριε Δήμαρχε, στη ΣΑΕΠ? Έχει εγγραφεί ως κλειστό γυμναστήριο Αλεξανδρούπολης και όχι ως Γιώργος Παυλίδης. Διότι το 2016 έτσι εισήχθη. Αντιθέτως, κύριε Κουκουράβα, θα έπρεπε να ντρέπονται κάποιοι άλλοι που από το 2016 αυτό το γήπεδο το είχαν παρατημένο. Και ήρθαμε εμείς με τη δική μας την ομάδα και το 2021 το κάνουμε πράξη. Και για δεν να το είχαμε, επειδή σε αυτούς είναι πριν από τη δημοκράτηση και το Γιώργος Παυλίδης δεν είναι του Λαμπάκη ούτε κανένας άλλου η πρόταση για νομοθεσία. Η πρώτη φορά ετέθη πέρσι στο τεχνικό πρόγραμμα το 2019. Επαναλαμβάνω ότι από το 2016 μέχρι και σήμερα είναι δεν ένα ξεχασμένο έργο πνοής για την Αλεξανδρούπολη. Δεν είναι 16.
2016, κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης. Φέρεται από τότε, 5 χρόνια μετά. Για ποια ντροπή μιλάτε? Δεν αλλάζουμε θεματολογία, παραμένουμε στα όσα έγιναν στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης. Τώρα θα δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε μέσα σε αυτή τη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Νίκος Ραπτόπουλος, σε σχέση με τον σχεδιασμό που έχει η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει στην ίδρυση δημοτικών ιατρείων. Στα πρότυπα του Δήμου Σικαιών Νεάπολης θέλει να βαδίσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε αυτή τη δύσκολη συγκυριακά περίοδο. Ο λόγος για τα δημοτικά ιατρία. Τα δημοτικά ιατρία Νεάπολης Σικαιών προσφέρουν καθημερινά μια πληθώρα ποιοτικών ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε χιλιάδες πολιτών και δημοτών, επιβεβαιώνοντας και αναδεικνύοντας την τεράστια συμβολή και σημασία τους τόσο για τους ίδιους τους πολίτες όσο και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών λειτουργούν 3 δημοτικά πολυατρία εξοπλισμένα με τον πλέον σύγχρονο ιατροδιαγνωστικό εξοπλισμό και 6 δημοτικά ιατρία εξυπηρετώντας περισσότερα από 11.000 μέλη των ΚΑΠΗ με τις ιατρικές υπηρεσίες να παρέχονται επιπλέον στους άπορους, ανασφάλιστους, μετανάστες και παιδιά, στους ωφελούμενους του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, με το συνολικό πληθυσμό που εξυπηρετείται να ξεπερνά τα 13.000 άτομα. Ανάλογη κίνηση σε ό,τι αφορά στα δημοτικά ιατρία θέλει να κάνει και η Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για μια ιδέα του γιατρού και Δημοτικού Συμβούλου Νίκου Ραπτόπουλου, ο οποίος στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ανέλησε το σκεπτικό και την πρότασή του, λέγοντας πως μια τέτοια δομή σε χώρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης με 10 ειδικότητες γιατρών σε ωράριο με βάση τις ανάγκες των ηλικιωμένων δημοτών όσων ανήκουν στο ΚΑΠΗ και στο Πολυκοινωνικό θα παρέχει ανακούφιση και θα σταματούσε την ταλαιπωρία τους. Καθώς το ΤΟΜΗ δεν είχε την επιτυχία που θα έπρεπε, το πρώην ΙΚΑΝΗΝ Κέντρο Υγείας δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, το Κοινωνικό και Ιατρικό Φαρμακείο επίσης δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε και εξαιτίας της πανδημίας, αλλά και το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει στο βαθμό που θα έπρεπε. Η ιδέα μου αυτή που έκανα στον κύριο Δήμαρχο και βέβαια αν θυμόσαστε και μια άλλη πρόταση όταν έγιναν οι προτάσεις που γίνονταν για το μέλλον του Δήμου για τα έργα μου το επιτρέπει η 30 χρόνια στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Τα υπόλοιπα δεν τα βάζω γιατί ήταν νοσοκομεία κτλ. Προέβλεψα από την αρχή ακόμη ότι η περίοδος αυτή του κορονοϊού θα δοκιμαστεί πάρα πολύ η ιατρική, η πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. Δυστυχώς ίσως δεν καταφέραμε, κάποιοι άλλοι δήμοι το έχουν κάνει και είχαν έτοιμη μια πρωτοβάθμια περίθαλψη. Αυτή τη στιγμή η Αλεξανδρούπολη, και θα πρέπει όλοι να το έχουμε νιώσει, ότι το ΙΚΑ από το 2013 απέλυσε το 70% των γιατρών. Αυτή τη στιγμή έχει ονομαστεί σαν κέντρο υγείας, όμως λείπει το 50 με 60% των ειδικοτήτων. Δηλαδή λείπει από το ΙΚΑ οφθαλμίατρος, λείπει ουρολόγος, λείπει χειρουργός, μάλλον λείπει και δεν υπάρχει όλες τις μέρες ορθοπαιδικός. Επομένως είπα στον Δήμαρχο ότι μια κίνηση δημοτικών ιατρείων θα ήταν μια προβολή και μια παροχή στους ανθρώπους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά μια εξαιρετική πρόταση από το Δήμο μας. Δηλαδή δημοτικό ιατρείο πάλι? Δημοτικά ιατρία. Δημοτικά ιατρία, κύριε Λαμπάκη. Δηλαδή πρόσληψη, από μένα ήταν η πρόταση, να γίνει σε ένα χώρο του Δήμου, αν μπορέσει να βρεθεί θα είναι το καλύτερο, πρόταση για πρόσληψη 10 διαφορετικών ειδικοτήτων σε πρώτη φάση, να καλύπτουμε όλους πάνω από 65 που μπορούν να ανήκουν με την προϋπόθεση ότι ανήκουν στο ΚΑΠΗ εγγεγραμμένοι και να μπορούν να προσέρχονται σε όλες τις ειδικότητες. Οι συμβάσεις αυτές των 10 ιατρών θα γίνονται με παροχή υπηρεσιών, ένα. Και δεύτερον, ότι επειδή το Πολυκοινωνικό έχει νοσηλευτικό προσωπικό και σε πρώτη φάση είπα θα μπορέσουμε να καλύψουμε εκ των ενόντων το νοσηλευτικό προσωπικό και βλέποντας την πορεία πώς θα πάνε τα δημοτικά ιατρία μας, γιατί έχει δοκιμαστεί σε πολλούς άλλους δήμους, με πρότυπο, για να μην σας πω, το Δήμο Νεάπολης Σικαιών, ο οποίος αυτή τη στιγμή πληρώνει 45 διαφορετικές ειδικότητες, φανταστείτε, σαφώς και ο πληθυσμός εκείνος είναι μεγαλύτερος. Εγώ υπολόγισα ότι με τον πληθυσμό που έχουμε και με την εμπειρία μου στο ΙΚΑ για τους ανθρώπους και τον πληθυσμό που θα καλύψουμε, ότι 10 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων με ωράριο
που θα δούμε στην πορεία εμείς να πάρουμε απόφαση αυτό που μας βολεύει, δηλαδή θα βολεύουν 3 ώρα ή 5 ώρα ανάλογα με την ειδικότητα. Με ραντεβού νομίζω ότι ο Δήμος μας θα έχει μια εξαιρετική παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε όλο μας το Δήμο. Κύριε Ραπτόπουλε, μαζί πήραμε απόφαση για την δημιουργία δημοτικού ιατρείου, γιατί αναγνωρίσατε και εσείς ότι το πολυκοινωνικό που λειτουργούσε το κοινωνικό ιατρείο είχε μια σειρά από ερωτήματα τα οποία δεν δόθηκαν απαντήσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρω έτσι, γιατί τι αποτέλεσε έναυσμα για να προσπαθήσουμε να αντιγράψουμε, ναι, ένα επιτυχημένο Δήμο, το Δήμο Σικιών και τον Σίμω τον Δανιλίδη. Όσον αφορά το θέμα της παροχής υπηρεσιών και νοσηλευτικού προσωπικού, είμαι και εγώ δύσπιστος. Και πιο πολύ είμαι δύσπιστος γιατί έρχεται αυτό σαν δομή του Δήμου, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Σίμος ο Δανιλίδης στον Δήμο Σικιών της Θεσσαλονίκης δεν το έχει μέσα στο Δήμο. Το έχει μέσα στη δομή του, όπως είπε και ο Αντώνης, όπως είπε τελικώς από ό,τι κατάλαβα και ο Νίκος, μέσα στην κοινωνική του δομή. Άρα μέσα σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Άρα μήπως δεν πρέπει να το ψηφίσουμε και πρέπει να το αποσύρουμε. Σε κάθε περίπτωση. Από σεβασμό στη θέση του Νίκου του Ραπτόπουλου, τις γνώσεις του, τις υπέρτερες και τις ιδιότητάς του ως γιατρού, μόνο και μόνο για αυτό το πρόσωπο θα το υπερψηφίσω και αυτό. Σχεδόν 3,5 χρόνια πέρασαν από τη θεομηνία του Σεπτεμβρίου του 2017 που έπληξε το νησί της Αμοθράκης και τραυμάτισε βαρύτατα το κτίριο του Κέντρου Υγείας στον οικισμό της χώρας. Από τότε, γιατροί, νοσηλευτές, κάτοικοι και επισκέπτες εξυπηρετούν και εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δεδομένων των συνθήκων, στο περιορισμένο δυνατοτήτων κτίριο του Περιφερειακού Ιατρείου της Καμαριώτισσας. Πλέον το νερό, από ό,τι φαίνεται, μπήκε στο αυλάκι μετά από πάρα πολύ κόπο, προσπάθεια και πάλι με τη γραφειοκρατία, και το έργο της πλήρους ανακαίνησης του Κέντρου Υγείας δημοπρατήθηκε με τις προσφορές των υποψήφιων αναδόχων να υποβάλλονται μέχρι τις 26 Μαρτίου. Από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του εργολάβου και του Δήμου Σαμοθράκης προβλέπονται 18 μήνες για την ολοκλήρωση του έργου. Δημοπρατήθηκε το έργο ανακαίνησης του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης, το οποίο υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις πλημμύρες που έπληξαν το νησί το Σεπτέμβριο του 2017. Το έργο προβλέπει την κατεδάφιση ορισμένων τμήματων του κτηρίου και την κατασκευή νέων που θα αναπτυχθούν σε 2 ορόφους και την πλήρη ανακαίνιση και αναβάθμισή του. Οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 26 Μαρτίου και το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση των εργασιών σε 1,5 χρόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο που θα προκύψει. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ και οι πιστώσεις προέλθουν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ θετική εξέλιξη, όπως είδατε και εσείς. Έχει βγει πλέον ο διαγωνισμός του Κέντρου Υγείας, του υφιστάμενου Κέντρου Υγείας. Γιατί για να ξεκαθαρίσουμε εδώ, όπως είχαμε πει και παλαιότερα, να μην μπερδεύονται οι φίλοι μας που μας ακούν και μας παρακολουθούν και μας βλέπουν, ότι το μέτρο που ξεκίνησε από τις 15-16 του μηνός και έτρεχε από το ΕΣΠΑ αφορούσε υφιστάμενες δομές, δεν αφορούσε καινούργια δομή κέντρου υγείας, δεν υπήρχε τέτοιο μέτρο. Γι' αυτό λοιπόν και τότε, σαν δημοτική αρχή, με τον κύριο Βίτσα, που ήμουν και εγώ δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος παράλληλα, είχαμε πάρει την απόφαση για να πάμε σε εξυγχρονισμό του υφιστάμενου κέντρου υγείας. Από εκεί και πέρα μεσολάβησε η θεομηνία του 2019. Υποχρεωτική λοιπόν ήταν και μονόδρομος να τρέξουμε περισσότερο από όσο θα έπρεπε τις εργασίες αυτές, τις διαδικασίες οι οποίες θα δρομολογούσαν την ανακαίνιση του υφιστάμενου κέντρου υγείας, μιας και ο κάτω όροφος σχεδόν έχει καταστραφεί, όπως γνωρίζετε όλοι σας. Και τα αποτελέσματα σιγά σιγά, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και τον Πρωθυπουργό αλλά και τον κύριο Περιφερειάρχη, που το πήρε έτσι λίγο ακόμα πιο προσωπικά. Τρέξαμε από όσο χρειαζόταν παραπάνω τις διαδικασίες και φέραμε εδώ το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και βέβαια τις διαδικασίες τις οποίες χρειαζόταν για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όπως ας πούμε την έγκριση δόμησης, την άδεια δόμησης και την ένταξη, αυτά παρθήκαν μέσα στο 2020 και μια προεργασία η οποία είχε γίνει από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Τίποτα δεν πάει χαμένο, όλα συνεχίζονται κανονικά. Θεωρώ ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2022 θα είμαστε σε ευχάριστη θέση να μπει σε λειτουργία το καινούργιο κέντρο υγείας της χώρας. Κάλεσμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους, είτε είναι ήδη μέλη ΚΙΝΣΕΠ, είτε σκέφτονται να δημιουργήσουν μια δομή κοινωνικής επιχειρηματικότητας, να συμμετάσχουν στην πιλωτική δράση του έργου Plus Resilient που ξεκινά εντός του Μαρτίου από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μέσω του έργου θέλει να προωθηθεί η ουσιαστική συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε δράσεις που αποσκοπούν στη δυναμική κοινωνική επιχειρηματικότητα που καθοδηγείται από την τεχνολογία.
Plus Resilient, ένα έργο με υψηλό κοινωνικό προσανατολισμό. Τι προβλέπει, σε ποιους απευθύνεται, η κοινωνική ρευστοποίησή του στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι χρήσιμες διευκρινήσεις, οι οποίες παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης αλλά και τηλεσυνέντευξης τύπου. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως εταίρος στο διακρατικό έργο Resilient παραχώρησε πριν από λίγες ημέρες διαδικτυακή συνέντευξη τύπου για την έναρξη της πιλωτικής δράσης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου. Οι συμμετέχοντες ενημέρωσαν για την πιλωτική δράση της περιφέρειας στο πλαίσιο του έργου και την επίσημη έναρξη της πιλωτικής δράσης με σκοπό την ενθάρρυνση των τοπικών κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεργατικών σχηματισμών με υψηλό κοινωνικό προσανατολισμό και ανταπόκριση να συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες δράσεις. Άλλωστε, αυτός είναι και ο βασικός στόχος της περιφέρειας μέσω της πιλωτικής δράσης, πράγμα που σημαίνει η ουσιαστική συμμετοχή κυρίως των τοπικών κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται ή που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην κοινωνική οικονομία, σε δράσεις που αποσκοπούν στη δυναμική κοινωνική επιχειρηματικότητα, η οποία καθοδηγείται από την τεχνολογία, τα ανοιχτά δεδομένα, την καινοτομία και τα επιτυχημένα μοντέλα με κοινωνική σημασία και αντίκτυπο. Αυτό επεσήμανε και ο κύριος Πολίτης, ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για καινοτόμες ιδέες και πρακτικές και παροχή κινήτρων και όχι για έργα υποδομής με επίκεντρο τον υψηλό κοινωνικό προσανατολισμό. Το έργο έχει προϋπολογισμό 2,7 εκατομμύρια ευρώ, διάρκεια 56 μήνες. Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Mediterranean 2014-2020 και βασίζεται στη συνεργασία φορέων της τετραπλής Έλικας από 8 ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου, ενώ συμμετέχουν 13 εταίροι με επικεφαλής εταίρο το Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας. Η περιφέρεια επιδιώκει μέσα από το έργο αυτό την ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, αναπτύσσοντας την κοινωνική επιχειρηματικότητα της περιοχής και ενισχύοντας τις δεξιότητες των συμμετεχόντων στο έργο, αλλά παράλληλα ενθαρρύνοντας και τη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων στην περιοχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κάλυψη τοπικών οικονομικών αλλά κυρίως κοινωνικών αναγκών όπως είναι η ενεργεία και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, μιας και οι περισσότεροι έχουν εστιάσει πλέον στα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων και των έργων, ακόμη και αν βρίσκονται σε φάση πιλωτική. Στα απτά ορατά λοιπόν μετρήσιμα αποτελέσματα. Τελικώς αποδέκτης, όπως είπατε, είναι οι επιχειρήσεις, είναι η κοινωνία γενικότερα, η αγορά τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν τα προγράμματα, σε οποιοδήποτε απευθύνεται το ερώτημα, κύριε Πολίτη, όποιος θέλει απαντά. Έχουν εισχώρηση στην κοινωνία. Θέλω να πω, ενδιαφέρον υπάρχει. Ακόμα και σε κατηγορίες ανθρώπων, όπως αναφέρθηκε ο κύριος Κουρτίδης πριν από λίγο, υπάρχει προσβασιμότητα να ενημερωθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος, εν δυνάμει ενδιαφερόμενος, για να μπορέσει να λειτουργήσει ανάλογα. Μάλιστα. Παρότι σας άκουσα με δυσκολία, κυρία Μπασκάκη, ευχαριστούμε για το ερώτημα. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Χουρίδου, θα απαντήσω εγώ και θα σας πω ότι όταν μιλάμε για ευρωπαϊκά έργα, ακριβώς επειδή μιλάμε για ιδέες οι οποίες ταξιδεύουν, μιλάμε για καινοτομία η οποία ταξιδεύει και δεν μιλάμε για έργα στρατηγικά τα οποία τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πιο δύσκολο και να μεταλαμπαδευτεί και να επικοινωνηθεί. Δηλαδή, εμείς δυσκολευόμαστε να επικοινωνήσουμε, όχι μόνο εμείς, όλοι, τέτοια αποτελέσματα, γιατί πολλές φορές και η υφή, αλλά και αν θέλετε το ίδιο το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων έχει ένα ιδιαίτερα συγκεκριμένο επίπεδο γνώσης, το οποίο αν δεν το έχεις δεν μπορείς να γίνεις κοινωνός αυτού. Οπότε σαφώς νομίζω ότι ο κόσμος έχει πρόσβαση σε αυτά, όλα αυτά που τα συμπεράσματα που βγαίνουν από τα προγράμματά μας και από το ελληνικό πρόγραμμα, αυτά που θα βγουν θα δοθούν στη δημοσιότητα και θα μπορεί να βοηθεί οποιοδήποτε. Τα ίδια τα προγράμματα, ξέρετε, πολλές φορές προβλέπουν δημιουργία τέτοιων δομών στήριξης και υποστήριξης φερρυπίν των κοινωνικών επιχειρηματιών, όπως είχαμε κάνει στο προηγούμενο πρόγραμμα του ΑΕΣΥ, που πάλι ασχολήθηκε με την κοινωνική επιχείρηση. Αγανακτισμένοι κτηνοτρόφοι συναντήθηκαν στον Αίγυρο της Ροδόπης προκειμένου να εκφράσουν την πλήρη αντίθεσή τους και την αντίδρασή τους με την παραχώρηση γεωργικής έκτασης που μέχρι πρότινος ήταν βοσκότοπος, να παραχωρηθεί λοιπόν σε κάποιους ιδιώτες με αποτέλεσμα να μένουν, όπως λένε οι ίδιοι, χωρίς βοσκότοπο. Σήμερα έχουμε μια συνάντηση με τους κτηνοτρόφους εδώ στον Αίγυρο για μια παραχώρηση ακινήτου που ζητάει η αντιπεριφέρεια 98 στρέμματα. Καθίσαμε κάτω στο στρόκυλο τραπέζι, είδαμε τι προβλήματα θα δημιουργήσει αν καταχωρηθεί το ακίνητο στην κτηνοτροφία και στους τοπικούς φορείς του Αιγύρου.
Αυτό το κομμάτι ξαναζητήθηκε, είναι καταχωρημένο το 1996 που έγινε ο αναδασμός. Βγήκε εκτός αναδασμού Γιάβος Κότοπο, η Κομισιόν το καταχώρησε Γιάβος Κότοπο και αυτή τη στιγμή έρχεται η Αντιπεριφέρεια να μας μετάξει έξω στη θάλασσα. Πού να βοσκάμε, στο Πρωτολάγος ή στην Αρρωγή τα πρόβατα οι άνθρωποι αυτοί? Πρέπει να το καταλάβουν οι γραφειοκράτες της Αντιπεριφέρειας ότι ο τόπος μας είναι σε πρωτογενής τομέα, δεν έχουμε βαριά βιομηχανία. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, τα πράγματα είναι φως φανάρι στις κάμερες, το κομμάτι θα κοπεί. Δεν έχουμε κανένα προηγούμενο με τον άνθρωπο που ζητάει τα ακίνητα προσωπικά, αλλά απλώς πρέπει να κοιτάξουμε φωνή λαού, οργή Θεού. Δεν μπορεί να... Ναι, επί της ουσίας ζητήσατε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη. Θα το κόψουμε. Δεν χρειάζεται να ζητήσουμε συνάντηση. Τι εννοείς θα το κόψουμε? Δηλαδή θα απορριφθεί. Εδώ αυτοί οι άνθρωποι πού θα βουσκήσουν? Πού θα βουσκήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί... Στα γραφεία του Αντιπεριφερειάρχη, του Περιφερειάρχη, όχι. Γιατί επιμένει η Αντιπεριφέρεια όχι και καλά να μοιράζει εκτάσεις που είναι καθαρά προσωπότοποι? Αυτό δεν το γνωρίζω. Το γνωρίζουν οι κύριοι. Εκεί πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Όποιο κομμάτι θέλει να νοικιαστεί και εμποδίζει στον τόπο που είναι το κομμάτι ίσως κτηνοτρόφους, θα κόβεται. Τελεία και παύλα. Δεν μπορεί κανένας να καταδικάσει τον πρωτογενή τομέα. Την τιμητική της έχει η αρχαία Ελλάδα στις συλλογές των μεγάλων οίκων μόδας, όπως αποκαλύπτεται και με την παρουσίαση της κολεξιών του οίκου Louis Vuitton. Δεσπόζουσα θέση στη φετινή κολεξιόν η Νίκη της Αμοθράκης. Την τιμητική της φαίνεται πως έχει η αρχαία Ελλάδα στις συλλογές των μεγάλων οίκων, όπως αποκαλύπτεται και με την παρουσίαση της κολεξιών του οίκου Louis Vuitton. Από το μέρος του, ο καλλιτεχνικός διευθυντής επέλεξε για να κινηματογραφήσει την πασαρέλα της συλλογής του το Μουσείο Λούβρου στο Παρίσι, μέχρι τα μοτίβα και τα τυπώματα σε ρούχα και αξεσουάρ, αλλά και τον φόρο τιμή στη Νίκη της Αμοθράκης. Το catwalk ξεκινάει και κλείνει με το εμβληματικό άγαλμα που απεικονίζει τη φτερωτή θεά της Νίκης. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του γαλλικού οίκου τιμά την αλλά και τη ρωμαϊκή αρχαιότητα, προσφέροντας μια ιδιαίτερη ερμηνεία της αισθητικής του στη σύγχρονη εποχή. Το σόου του για το φθινόπωρο ήταν σίγουρα εμπνευσμένο και συνδύαζε τόσα πολλά διαφορετικά στοιχεία που όμως τελικά μας εξέπληξαν ευχάριστα. Γυρίστηκε στους διαδρόμους του Λούβρου με τα μοντέλα να έχουν την πιο ιδιαίτερη και εκλεκτή front row, σειρές από ανεκτήμητα ελληνικά, ρωμαϊκά και ετρουσκικά αγάλματα. Επιπλέον, ο καλλιτεχνικός διευθυντής των γυναικείων συλλογών του Vuitton από το 2013, ο Νικολά, εμπνεύστηκε από μια πιο σύγχρονη αναφορά που σχετίζεται επίσης με τις μυθολογικές εικόνες. Το ιταλικό καλλιτεχνικό ατελιέ του Φορνασέτη που ιδρύθηκε το 1940. Το ακόμα καλύτερο για εμάς που δίνουμε λίγη έξτρα προσοχή στο soundtrack ήταν το Around the World που έπαιζε σε αυτό το ιδιαίτερο runaway show που προανήγγειλε στα social media του οίκου η Νίκη της Αμοθράκης. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.